προβληματιζόταν, άκουγε τα προβλήματά τους. Άλλωστε είναι μια κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα εδώ πέρα. Είναι μια αγροτική κοινωνία που αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά, αντιμετωπίζει τα προβλήματα της απομόνωσης, της απομάκρυνσης από την πόλη. Και όλα αυτά φυσικά ήταν γεγονότα τα οποία τα είχαν αναφέρει στο Γιωτόπουλο. Ήταν πολύ προσιτός, πολύ προσεγγίσιμος προς όλους. Άκουγε ό,τι του έλεγαν, έδινε και τις δικές του ιδέες. Εκείνο πάντως που μας έχουν πει οι περισσότεροι στην συντηρητική πλειοψηφία είναι ότι ποτέ με ποτέ δεν συζητούσε θέματα πολιτικού περιεχομένου. Κάτι που να τους προειδεάσει για το τι μπορεί να πίστευε ή να έκανε. Οι ντόπιοι τι λένε, φιλοξενούσαν φίλους τους σε αυτό το σπίτι? Είχαν δει άλλα πρόσωπα να επισκέπτονται το ζευγάρι? Φιλοξενούσαν κάποιους φίλους, προφανώς οι οποίοι ήταν προερχόμενοι από την Αθήνα και κυρίως από την Γαλλία, συμπατριώτες δηλαδή της συντρόφου του Γιωτόπουλου. Πάντως όλα αυτά που είχαν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες στις ειδήσεις και σε ορισμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι μπορεί να πέρασαν από εδώ πέρα ο Σάβας Ξηρός και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, κατηγορηματικά μας τα διαψεύδουν όλοι οι κάτοικοι τις οποίες ρωτήσαμε σήμερα. Πράγματα, γιατί ελέγχθηκε, γράφει ότι οι διοκτικές αρχές έφτασαν στο Γιωτόπουλο μέσω του Κουφοντίνα, ο οποίος συχνά επισκεπτόταν, φέρεται ή ισχυρίζονται κάποιοι ότι επισκεπτόταν τους Λειψούς, και έτσι τον ακολούθησαν και φτάσαν στο Γιωτόπουλο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Αγγελίδη, ενδεχομένως και σίγουρα μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σε λίγο. Τις καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, την προσαγωγή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την ομολογία των τριών κατηγορουμένων πλέον ανακοίνωσε ο ίδιος ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, Φώτης Νασιάκος. Απεκάλυψε επίσης ότι έχουν προσαχθεί και εξετάζεται η συμμετοχή δύο ακόμη προσώπων από τη Χιλιαδού της Εύβοιας. Χειροπέδες σε 27 ολόκληρα χρόνια βίας έβαλε η αστυνομία. Δια τον Αστέρας αποδεικνύεται το αστέρι της 17 Νοέμβρη. Χάνοντας από χρόνια τη λάμψη του, αποκαλύπτει τώρα ένα-ένα τα πρόσωπα που απαρτίζουν την πυραμίδα της πάλε ποτέ οργάνωσης Φάντασμα. Ιστορική ημέρα η σημερινή για την ελληνική αστυνομία. Ίσως η μοναδική μέρα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας που ανέτειλε απόγευμα. Χθες το απόγευμα στους ακριτικούς Λειψούς, όταν ένα κόκκινο ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πέταξε στο νησί για να εντοπίσει μια φωτιά χωρίς καπνό. Στο ελικόπτερο, αντί για πυροσβέστες, επέβαιναν άνδρες της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι είχαν ρητή εντολή να συλλάβουν πάση θυσία ζωντανό τον Ψηλό, όπως τον αποκάλεσε ο Σάβας Ξηρός, από τον οποίο πήρε την εντολή για το χτύπημα στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα προπέτασμα καπνού των διοκτικών αρχών στα μάτια του Μιχάλη, που κυκλοφορούσε με το πατρόνυμο της μητέρας του, ως οικονόμου. Στην πραγματικότητα είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 63 ετών, ο οποίος φέρεται ως ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός, που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος, έπρεπε να ήταν 55-60 ετών, με άσπρα μαλλιά. Το τελευταίο 24ωρο προέκυψαν ενδείξεις ότι άτομο με στοιχεία Μιχαήλ Οικονόμου, που έχει εξοχικό σπίτι στους Λειψούς, συμπληρώνει πιθανότητες να είναι το ανωτέρω πρόσωπο. Λίγο αργότερα, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, παρουσία εισαγγελέα, έμπαιναν στο οροφοδιαμέρισμα του τετάρτου ορόφου στην οδό Βουτζά 40 στο Βύρονα. Στο διαμέρισμα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και της Γαλλίδας συντρόφου του, Μαϊτέ Πινό, βασικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής ήξεραν τι έψαχναν. Τα βρήκαν και τα πήραν. Είχαν άλλωστε τα αποτυπώματα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τη γιάφκα της οδού Πάτμου. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι έσπαγαν κάτω από την πίεση της ανάκρισης στα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών το ένα μετά το άλλο, τρία από τα επιχειρησιακά μέλη της δεύτερης γενιάς εκτελεστών της 17 Νοέμβρη. Ο 44χρονος Χριστόδουλος Ξηρός, ο αδερφός του Βασίλης 30 ετών και ο φίλος του Διονύσης Γεωργιάδης 26 ετών. Ομολόγησαν στους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, παρουσία του εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη, τη συμμετοχή τους σε σωρία τρομοκρατικών επιθέσεων της 17 Νοέμβρη. Ο Χριστόδουλος Ξηρός ιεραρχικά ήταν πολύ πιο πάνω στην οργάνωση από τον αδελφό του Σάβα. Κατά την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους και περιέγραψαν με λεπτομέρειες τον τρόπο διάπραξής τους. Τα σκίτσα τόσο χρόνο μεταμορφώνονται σε πρόσωπα. Εάν η σημερινή μέρα είναι μεγάλη για τη δημοκρατία μας, φανταστείτε πόσο συγκινησιακά φορτισμένη είναι για τους συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Κανένα σχόλιο, σας παρακαλώ. Εδώ και 15 μέρες έχω αποσυρθεί από την κυκλοφορία των μέσων και αφήνω τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Νωρίς το πρωί, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτήρης Μπάγιας, είχε στα χέρια του τη δικογραφία των τριών.
Το μεσημέρι, κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, και οι τρεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας Σωτήρης Μπάγιας άκουσε και από τους τρεις την ίδια φράση. Ομολογώ ότι συμμετείχα στη 17 Νοέμβρη. Το κουβάρι είχε εξετυλιχθεί νωρίτερα από ό,τι περίμεναν μερικοί. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό του καταζητούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Κλιμάκιο της υπηρεσίας διεξάγει έρευνες στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ακόμη και στο Ηράκλειο της Κρήτης προσπαθεί η ασφάλεια να εντοπίσει ίχνη του 44χρονου Μελισσοκόμου. Το μεσημέρι προσήχθησαν στα γραφεία της ασφάλειας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας άλλα δύο άτομα από τη Χιλιαδού της Εύβοιας. Ο Βασίλειος Τζορτζάτος και ο Θεολόγος Ψαραδέλης. Ο ένας φέρεται να γνώριζε πολύ καλά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και για τους δύο όμως σύντομα θα μάθουμε πολλά περισσότερα. Με μια καλοσχεδιασμένη, όπως αποδείχθηκε, επιχείρηση που δεν είχε σε τίποτα να ζηλέψει σενάριο χολιγουντιανού θρίλερ, οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνέλαβαν τον 62χρονο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο λίγο πριν επιβιβαστεί σε υπτάμενο δελφίνι στο μικρό λιμανάκι των Λειψών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ονομάζεται Μιχάλης Οικονόμου, επιμένοντας τον ισχυρισμό του αυτό μέχρι τα ξημερώματα, οπότε παραδέχθηκε την αληθινή του ταυτότητα στον ίδιο τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Είναι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα όταν στους Λειψούς, που βρίσκεται 5 μίλια ανατολικά της Πάτμου, προσγειώνεται ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής και για να μην προκαλέσει υποψίες, έχει προκληθεί σκόπιμα ελεγχόμενη πυρκαγιά. Άντρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αποβιβάζονται από το ελικόπτερο και μετά από συνονοήσεις με τους λιμενικούς, ακινητοποιούν ένα υπτάμενο δελφίνι που έχει προορισμό την Πάτμο. Συλλαμβάνουν έναν γκριζομάλι άνδρα, ψηλό, περίπου 60 ετών, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ταξιδιωτών. Ήμουνα στο φτερό και είχαμε αρχίσει την αποβίβαση. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει ο διοικητής της Λέρου μαζί με κάποια άλλα άτομα, σφαίρα. Έτσι, από περιέργεια, καθαρά για την ταχύτητα και μόνο της όλης κίνησης, γυρίζω και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, βλέπω ότι είχαν πιάσει τον κύριο Μιχάλη και του περνούσαν τις χειροπέδες. Φτάνοντας στις Λειψούς, βγαίνει ο κύριος έξω, δεν προλαβαίνει να πάει 10 μέτρα εκεί κοντά στο λιμάνι, από πίσω το οι άλλοι δύο της ασφάλειας, κάτι του λένε εκεί, ξέρω εγώ, κάτι τους λέει αυτός, του περνάνε οι χειροπέδες, περίμενε ένα άλλο αυτοκίνητο μέσα, τον πήραν και φύγανε. Ο Μιχάλης Οικονόμου, όπως ήταν γνωστός στους Λειψούς, ή Αλέκος Γιωτόπουλος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση, μεταφέρεται με το ελικόπτερο στην Αθήνα. Αξιωματικοί της Σήμανσης και της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες στο νησί και συλλέγουν συνεχώς ευρήματα από το σπίτι που είχε χτίσει μαζί με την Γαλλίδα σύντροφό του Μαρί Τερές Πεϊνό. Βρισκόμαστε στους Λειψούς, ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου. Ακριβώς πίσω μου είναι το σπίτι του Μιχάλη Οικονόμου ή Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Από χτες το απόγευμα, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της Σήμανσης, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που πιθανόν να οδηγούν στην οργάνωση Φάντασμα. Μόλις το ελικόπτερο προσγειώνεται στην Αθήνα, ο Αλέκος Γιωτόπουλος οδηγείται στο 12ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Όλη τη νύχτα υποστηρίζει ότι ονομάζεται Μιχάλης Οικονόμου και επιδεικνύει συνεχώς την ταυτότητά του. Μια ταυτότητα όμως που είναι πλαστή. Διαπιστώθηκε ότι έφερε πλαστή αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία Μιχαήλ Οικονόμου του Δημητρίου, που γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και κατοικεί ομοίως στην οδό Δαμάριος 36. Ο αριθμός της ταυτότητας αντιστοιχεί σε γυναικεία ταυτότητα. Τα νέα στο νησί διαδίδονται σαν αστραπή. Κανένας από τους κατοίκους του νησιού δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο κ. Μιχάλης, που έπιναν κρασί μαζί τους στις ταβέρνες και μιλούσε ωραία ελληνικά, μπορεί να έχει και ένα άλλο σκοτεινό πρόσωπο. Οι κάτοικοι του νησιού μιλούν για έναν ήρεμο και φιλήσυχο άνθρωπο. Τον γνώρισαν ως Μιχάλη Οικονόμου, καθηγητή οικονομικών ή μαθηματικών. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, ποτέ δεν θα μπορούσαν να πιστέψουν την πιθανότητα της οποιασδήποτε διασύνδεσής του με τη 17 Νοέμβρη. Δεν έδειχνε τίποτα στο Λειψό. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Έδειχνε μορφωμένος. Δεν έδειχνε κάτι ότι τον βασάνιζε ή κάτι έκρυβε. Ποτέ δεν μας κίνησε την περιέργεια. Ακούγαμε εδώ και αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες για την τρομοκρατία, αλλά ποτέ δεν το φανταστήκαμε ούτε για τον νησί μας ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ούτε για αυτόν τον άνθρωπο. Πέσαμε τα σύννεφα. Έμεινε κενό το μυαλό μας, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γιατί όλα τα χρόνια, 20 χρόνια περίπου που είναι στους Λειψούς, η μόνη του κόντρα με το νησί ήταν ο χρωματισμός του σπιτιού αυτού. Τίποτα άλλο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα της οδού Βουτζά 40 στο Βύρονα, όπου διέμενε ο Γιωτόπουλος και η Πεϊνό.
άντρες της αντιτρομοκρατικής με την συνδρομή δικαστικού χτυπούν το κουδούνι του διαχειριστή της πολυκατοικίας για να παραστεί ως μάρτυρα στην έρευνα. Οι άντρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μένουν στο οροφοδιαμέρισμα για αρκετές ώρες. Χτενίζουν το χώρο πιθαμή προς πιθαμή και φεύγοντας παίρνουν μαζί τους έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια γραφομηχανή και έντυπο υλικό. Πήραν έναν υπολογιστή, μία θήκη πιθανόν να υπήρχε μέσα γραφομηχανή, μία μαύρη θήκη, κλειδιά, αρκετά κλειδιά και διάφορα έγγραφα. Από αποδείξεις, λογαριασμούς, κάρτες, τέτοια πράγματα. Μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας αναφέρουν ότι είχαν δει την Μπεϊνό πριν από μερικές μέρες να μεταφέρει διάφορα αντικείμενα από το σπίτι και να καθαρίζει σχολαστικά το χώρο. Βεβαίως τότε δεν είχε κινήσει καμία υποψία. Έπειτα και από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, οι γείτονες εδώ πίστηκαν ότι ο φιλήσχος άνθρωπος, ο οποίος έμενε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, στην οδό Βουτζά 40, δεν είναι άλλος από εκείνον ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στα κρατητήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Δεν είχαν ενοχλήσει κανέναν τόσο καιρό εδώ στη γειτονιά, 10 χρόνια που καθόντουσαν. Ποτέ δεν τους είδαμε, ούτε είδα παρέες να μπαίνουν, βγαίνουν έτσι, να κόσμος και τέτοια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους ίσως το πιο ενιγματικό κομμάτι του παζλ ενός μυστηρίου, το οποίο διήρκεσε 27 ολόκληρα χρόνια. Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου παρουσιάζει μυθιστορηματικά στοιχεία. Γιος κορυφαίου στελέχους του τροτσκιστικού κινήματος, γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι. Γύρω από το όνομά του στα γαλλικά αμφιθέατρα είχε πλεχθεί ένας θρύλος. Φέρεται να έχει σπουδάσει οικονομικά και υποστήριξε ανοιχτά την ένοπλη πάλι. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 ίδρυσε μαζί με άλλους την οργάνωση 29 Μάη. Τα ίχνη του τις επόμενες δεκαετίες χάθηκαν, αν και αρκετοί διαβεβαιώνουν ότι τον έβλεπαν κατά διαστήματα στην Αθήνα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισε να κυκλοφορεί το όνομά του ως πιθανού αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την αιματοβαμμένη δράση της οργάνωσης. Την ώρα που γεννιόταν ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο πατέρας του Δημήτρης έκανε το ιδεολογικό άλμα της ζωής του, υποστηρίζοντας τον κυβερνητικό στρατό του στρατηγού Παπάγου στον εμφύλιο πόλεμο. Ο πατέρας του, φερόμενο ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ήταν ηγέτης του αρχαιομαρξιστικού κινήματος με το ψευδώνυμο Βίτε. Το σύνθημα του κινήματος ήταν «Δράσεις, δράσεις, δράσεις». Ο πατέρας Γιωτόπουλος γρήγορα συγκρούεται με τον Τρότσκι και χάνει τον έλεγχο της οργάνωσής του. Με την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, πολεμά με το τροτσκιστικό ΠΟΥΜ εναντίον των Φραγκιστών και αργότερα εναντίον των Κομμουνιστών στη μάχη της Βαρκελόνης. Εχμαλωτίζεται και απελευθερώνεται τελικά με παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης και του παλιού του συντρόφου Μιχάλη Ράπτη, που εντωμεταξύ βρίσκεται στην ηγετική ομάδα της Τετάρτης Διεθνούς. Ο πατέρας Γιωτόπουλος, ο Δημήτρης, γυρίζει στην Ελλάδα το 1947. Υποστηρίζει τον Εθνικό Στρατό στον Εμφύλιο σαν αντίδραση στη σταλινική βαρβαρότητα και πεθαίνει απομονωμένος και φτωχός στα μέσα της δεκαετίας του 60. Σχεδόν ταυτόχρονα με το θάνατο του πατέρα Γιωτόπουλου, ο γιος του Αλέκος βρίσκεται στο Παρίσι, όπου με την υποστήριξη της ΕΔΑ εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Φοιτητών. Ο Γιωτόπουλος στο Παρίσι, εγώ δεν πάω να το πω, τον είχα δει ως Αντιπρόεδρο των Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού. Μάλιστα. Και ήταν πολύ ωραίος. Ναι. Κομψός, αδύνατος. Υποστηρίζει με πάθος το κίνημα των χωρών του Τρίτου Κόσμου, το Λατινοαμερικάνικο Αντάρτικο. Στις 29 Μαΐου 1968 ιδρύει με συμφοιτητές του στην γαλλική πρωτεύουσα την οργάνωση 29 Μάη και τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου έρχεται με τους συντρόφους του για να οργανώσει πυρήνες της οργάνωσης στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα φεύγει στην Κούβα για εκπαίδευση στα όπλα με άλλους Έλληνες μετά από συμφωνία που είχε κάνει με εκπροσώπους της κυβέρνησης Κάστρο Μιχάλης Ράπτης. Η οργάνωση 29 Μάη συνεχίζει να υπάρχει για μερικά χρόνια χωρίς ωστόσο σπουδαία δραστηριότητα. Το 1971 έκτακτο στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης καταδικάζει το Γιωτόπουλο και τους συντρόφους του Κιθαρατζή, Κυριακίδη και Στάικο σε πολύχρονες ποινές επειδή επιδίωκαν με τον νόμο 509 τη βίαια ανατροπή του πολιτεύματος. Οι συνάδελφοι της ΕΡΤΡΙΑ ανακάλυψαν το δημοσίευμα του Ελληνικού Βορρά με την αναφορά στην απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου και ένα συγκατηγορούμενο του Γιωτόπουλου στη δίκη. Ξέρετε τη δράση του τότε? Όχι. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη δράση του. Ήξερα τη δράση, την από κοινού δράση μας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Μήπως είχε έρθει από τη Γαλλία? Ναι, ναι. Για να δημιουργήσει εδώ πέρα ένα πυρήνα 29 Μαΐου. Αντιστασιακή οργάνωση. Αυτά τέτοιες λεπτομέρειες δεν ξέρω. Εμείς ζούσαμε στο Παρίσι τότε. Α, είσαστε στο Παρίσι κι εσείς? Στο Παρίσι βέβαια. Και αυτό ζούσε ως Ιατρόπουλος εκεί, Όχι. Πώς, με τι όνομα? Ως Γιωτόπουλος. Αυτός καταδικάστηκε ερήμην, όπως και εγώ, από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης,
Αλλά φαντάζομαι, επειδή ήταν πολύ πιο ικανός από τους υπόλοιπους, ναι, και ακολουθούσε καλύτερα τους νομοτικούς κανόνες, καταδικάστηκε με ψεύτικο όνομα. Ως Ιατρόπουλος, έτσι. Ως Ιατρόπουλος. Μετά τη μεταπολίτευση, ο Γιωτόπουλος γυρίζει στην Ελλάδα και παίρνει μέρος στο κίνημα της άκρας αριστεράς. Η αστυνομία θεωρεί ότι ανήκει από την αρχή στον ηγετικό πυρήνα της 17 Νοέμβρη και πιστεύει ότι παίρνει προσωπικά μέρος σε τρεις τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις της ως το 1985. Αργότερα, πάντα κατά την αστυνομία, η οργάνωση περνάει σε χέρια νεωτέρων. Αλλά ο Γιωτόπουλος συνεχίζει να γράφει τις προκηρύξεις, καθώς έχει εξαιρετική ευκαιρία στο λόγο. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία πιστεύει ότι παρά τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες πλευρές της δράσης του εκτελεστικού τμήματος της οργάνωσης, γράφει την προκήρυξη της δολοφονίας του Στίβεν Σόντερς. Μετά την έκρηξη του πυροκροτητή στα χέρια του Σάβα Ξηρού στις 29 Ιουνίου 2002, ο κλοίος σφίγγει γύρω από τον ιδρυτή της οργάνωσης, το όνομα του οποίου εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια γαλλική αναφορά το 1992. Είναι το τέλος της 27χρονης αιματηρής πορείας για τον ίδιο, τη χώρα και τις οικογένειες των θυμάτων της δράσης της οργάνωσης που φέρεται ότι ίδρυσε. Ήδη από την άνοιξη αυτού του χρόνου, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία γνωρίζει λεπτομέρειες για τη θέση του στην οργάνωση. Η ανακάλυψη της Γιάφκας στην οδό Πάτμου προσφέρει ένα σημαντικό έβριμα που αφορά το Γιωτόπουλο. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84. Όσο περνούν οι μέρες από την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάβα Ξηρού, ο Γιωτόπουλος αντιλαμβάνεται ότι οι αρχές έρχονται όλο και πιο κοντά του. Στο τέλος αποφασίζει να φύγει, μάλλον προς την Τουρκία, και τότε οι αρχές αποφασίζουν να χτυπήσουν. Τον φέρνουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής τη νύχτα. Στην αρχή επιμένει να δηλώνει ότι είναι ο Μιχάλης Οικονόμου. Ο αριθμός της ταυτότητας αντιστοιχεί σε γυναικεία ταυτότητα. Στους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, όπου κρατείται, αλλά και σε μένα προσωπικά σήμερα τα ξημερώματα, δήλωσε ότι ονομάζεται Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ότι είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου και της Ζωής Μεταξά και γεννήθηκε το έτος 1944 στο Παρίσι. Στη συνέχεια, γύρω στα ξημερώματα, ο Αλέκος Γιωτόπουλος παραδέχεται την πραγματική του ταυτότητα. Συνδεόμαστε τώρα με το στούντιο της ΝΕΤ στην οδό Μουρούζη, όπου φιλοξενούμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Μάκη Καβουριάρη, δίπλα του έναν άνθρωπο ο οποίος γνώρισε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι. Δίπλα του βρίσκεται και ο συνάδελφος Τάσος Τέλογλου. Καλησπέρα σας. Τάσο, θα συμφωνήσω ότι η μαρτυρία του κυρίου Καβουριάρη παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην προσπάθεια όλων μας να καταλάβουμε ποιος ήταν, ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Κύριε Καβουριάρη, καταρχήν έχετε εκπλαγεί από τις εξελίξεις? Ναι, σαφώς έχω εκπλαγεί. Καταρχήν ήμουν στην Γαλλία όταν παρακολούθησα αυτό το σενάριο μετά την απόπειρα του Ξηρού, την αποτυχημένη απόπειρα του Ξηρού. Με όλες αυτές τις εικασίες που γινόντουσαν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαντάζομαι ότι θα ήταν διάφορες πληροφορίες που η ασφάλεια διοχέτευε για κάποιους καθηγητές από τη Βενσέντ, δίνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Το νομίζω ήταν σενάρια που δεν είχαν καμία βάση. Πρόκειτο περί τελείως ανοήτων τελικά εκδοχών κάποιου μεγαλύτερου σενάριου που από ό,τι φαίνεται τώρα παίρνει πια σάρκα και ωστά. Είχατε γνωρίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στο Παρίσι? Ναι, ναι. Όταν πήγα το 65, ο Αλέκος Γιωτόπουλος ήταν ήδη εκεί, σπούδαζε και έτσι στα πλαίσια της ΕΠΕΣ, δηλαδή του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού, τον γνώρισα. Ήταν νεότερος από μένα, σαφώς νεότερος από μένα. Έτσι δεν κάναμε την παρέα που κάνουν άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, αλλά στο σύλλογο πολλές φορές βρισκόμαστε σε επαφή. Δεν θυμάμαι τώρα. Σίγουρα σε πάρα πολλά πράγματα συμφωνούσαμε, σε πάρα πολλά διαφωνούσαμε. Την περίοδο της δικτατορίας, ξέρετε, υπήρξε ένα γενικευμένο κίνημα εναντίον της δικτατορίας. Όλος ο κόσμος ήθελε την ανατροπή της δικτατορίας. Σημειωτών με όλα τα μέσα. Με όλα τα μέσα. Τώρα, πώς μερικοί μετά στην εξέλιξη του αυτού του, μετά όταν έπεσε η Κούντα, πώς συνέχισαν στην ίδια κατάσταση, αυτό είναι ένα πρόβλημα που τους αφορά. Εσείς είχατε ακούσει τον
Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Καταρχήν, ως Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, με αυτό το όνομα τον είχατε γνωρίσει? Ως Αλέκο Γιωτόπουλο. Ως Αλέκο Γιωτόπουλο. Τον είχατε ακούσει σε παρέες, σε πηγαδάκια, στα αμφιθέατρα, να υπεραμείνεται της ένοπλης πάλης? Όχι, αυτό το άκουσα χθες που ήρθα από το Παρίσι, ότι έπαιζε ξύλο υπέρ του ένοπλου αγώνα. Η αίσθηση που έχω του ανθρώπου είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πραός, αυτό που είπαν πολίτες στην τηλεόραση επίσης, κατά τη διάρκεια αυτών της σημερινής μέρας, σε πάρα πολλές ανταποκρίσεις που πήρατε. Ήταν ένας πράος άνθρωπος με χιούμορ, πάλευε τις απόψεις του, αλλά με κανένα καθόλου με τρόπο έτσι, αν θέλετε, που να βγάζει έξω από το ήθος και το ύφος που εμείς προσπαθούσαμε τότε να, αν θέλετε, να περάσουμε στο Παρίσι, στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον ελληνισμό του Παρισιού, που ήταν οι διάφορες απόψεις, συγκρουόντουσαν, προσπαθούσαμε να κάνουμε πράγματα που βοηθούσαν τον αγώνα του ελληνικού λαού, όπου βέβαια πολλοί εκεί διαφωνούσαν να μην πάνε τόσοι δικηγόροι, να τα χρήματα που μαζεύαμε να πάνε αλλού, σε όλες τις μορφές πάλις τότε. Και ενδεχομένως θα είχαμε διαφωνήσει κιόλας μερικές φορές. Αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση τότε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ πράος, δεν είναι. Τις τελευταίες ημέρες ακούστηκε το όνομα του Αλέκου, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ως πιθανού αρχηγού ή καθοδηγητού ή συγγραφέα των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη. Εσείς στο Παρίσι, όπου βρισκόσαστε, ναι, και φαντάζομαι θα παρακολουθούσατε τις εξελίξεις. Όταν το διαβάσατε, όταν το ακούσατε, ναι, πιστέψατε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ως συμφοιτητής σας, να ενέχεται με τον Α ή Β τρόπο στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη? Όχι, δεν το πίστεψα, δεν το πίστεψα. Δηλαδή δεν είχαμε στοιχεία για να πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Ότι οι επιστολές αυτές που στελνόντουσαν σε εφημερίδες είχαν κάποιο. Υπήρχε ένα χέρι διανοούμενου ο οποίος ρετουσάριζε, αν θέλετε, το κείμενο. Αυτό, ναι, είναι, υπήρχε. Αλλά δεν κατά κανένα τρόπο του Αλέκου του Γιωτόπουλου. Χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτό το πράγμα, ξέρετε. Σε επίπεδο εικασιών, βεβαίως, κύριε Καβουριάρη, είστε ένας επιστήμονας. Τι μπορεί να μετατρέψει έναν ιδεολόγο και ένθερμο φοιτητή, πολιτικοποιημένο τη δεκαετία του 60, σε καθοδηγητή μιας οργάνωσης η οποία δολοφόνησε ψυχρό 23 ανθρώπους? Ναι, ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Ξέρετε κάτι, θα πρέπει να πάρουμε τη δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 60 είναι μια πολύ σημαντική δεκαετία του αιώνα μας, που τη ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε την Κουβανέζικη Επανάσταση, τον Τσεγκεβάρα, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, όλο αυτό το τεράστιο κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε, την πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα που ήταν σημαντικό γεγονός γιατί τροφοδότησε μαοϊκές οργανώσεις, την δικτατορία στην Ελλάδα, το Μάη του 68, μια σειρά, αν θέλετε, πολύ σημαντικές στιγμές στην ιστορία του κινήματος, οι οποίες μπήκαν μέσα και σε μια άλλη διαδικασία. Ξέρετε, τη δεκαετία του 60 ήταν στο θεωρητικό, στο ιδεολογικό επίπεδο, μια δεκαετία η οποία παρήγαγε πολλά. Ήταν τότε οι απόψεις του Αλτουσέρ, του δικού μας του Νίκου του Πουλαντζά. Ήταν το Παρίσι, ήταν ένα, αν θέλετε, ένα εργαστήριο ιδεών, αναζητήσεων. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε στην Νότια Ευρώπη τρεις δικτατορίες. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, που πέφτουν περίπου μαζί. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πολύ σημαντική ανάλυση που είχε κάνει τον Νίκος ο Πουλαντζάς για το φαινόμενο του φασισμού και την πτώση των δικτατοριών, αυτών των δικτατοριών. Λοιπόν, υπήρχε μια στρατολόγηση, αν θέλετε, στην θεωρία της αριστεράς και την ανάγκη ξεπεράσματος του καπιταλιστικού συστήματος, πάρα πολύ διαδεδομένη. Και υπήρχαν τότε οι απόψεις ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά Βιετνάμ, τέτοια πράγματα. Εμάς αυτό τότε που μας χαρακτήριζε ήταν οι πάλι ενάντια στη δικτατορία, η οποία νομιμοποιούσε όλα τα μέσα πάλι εναντίον της δικτατορίας. Το φαινόμενο βέβαια που πρέπει να βάλουμε είναι πώς όταν πέφτει η δικτατορία, που έχουμε σε μια δημοκρατία, αυτή που μπήκαμε, εν πάση περιπτώσει, πώς ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν σε αυτή την πορεία, δηλαδή στο επίπεδο της ατομικής τρομοκρατίας, που ξέρουμε ότι δεν πάει πολύ μακριά, δεν πάει πουθενά. Δηλαδή δημιουργεί περισσότερα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά την πορεία του κινήματος. Του αριστερού κινήματος που θα διεκδικήσει δικαιώματα κτλ. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ η λειτουργία αυτής της οργάνωσης και του τρόπου που εξελίσσεται η κατάσταση σήμερα. Ξέρετε, είναι λίγο λυπηρό για μια χώρα. Και εμείς το ζούμε, που το ζούμε στο εξωτερικό, να δέχεται εύσημα οι κριτικές από ξένες δυνάμεις. Θα θέλατε, παραδείγματος χάρη, πώς θα μας φαινόταν τώρα, πώς θα φαινόταν στην Αμερική ή στους
στους Αμερικανούς ή στους Εγγλέζους, αν κάποιο δημόσιο πρόσωπο από την Ελλάδα τους έκανε κριτική για την τρομοκρατία στη χώρα τους και που δεν μπορούν να την ελέγξουν. Τι θα, για τους Εγγλέζους για την Ήρα, για τους Αμερικανούς για την 11η του Σεπτέμβρη, η ολιγορία των οργανώσεων της CIA και του FBI. Λοιπόν, για μας είναι λίγο, αυτά είναι λυπηρά πράγματα και δείχνουν, φοβάμαι δηλαδή ότι πήγαμε πίσω και μπορεί να πάμε πολύ πίσω σε πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας. Εάν συναντούσατε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο... Α, δεν θα τον γνώριζα, ξέρετε. Δηλαδή όταν τον είδα σήμερα, για πρώτη φορά σε εσάς, στο δικό σας το κανάλι, δεν τον γνώρισα. Μετά από προσπάθεια, κάτι είδα στο βλέμμα του, στο χαμόγελο. Ούτε εκείνος θα με γνώριζε βέβαια. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και στους ανθρώπους και στις ιδέες και στις πρακτικές, ξέρετε. Και στις πορείες σας ασφαλώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές και μεγάλες αποκλίσεις. Τάσο Τέλογλου, είμαστε στην αρχή του τέλους. Στο τέλος, τι μένει ακόμα να δούμε? Προσαγωγή και σύλληψη του Γιωτόπουλου. Χθες δεν έχει γίνει τυπικά η σύλληψη, αλλά με την προσαγωγή του Γιωτόπουλου χθες οι αρχές κάνανε ένα σημαντικό βήμα σε αυτό που λένε η γενιά των ιδρυτών, η γενιά των γεννητόρων της οργάνωσης, όπως θεωρούν. Σήμερα γίνανε άλλες δύο προσαγωγές ανθρώπων που βρίσκονται σε μία ηλικία γύρω στα 50-55. Θεωρούνται ότι είναι η ενδιάμεση ηλικία ως προς την οργάνωση, παρά το γεγονός ότι μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει ακόμα οι διαδικασίες ανάκρισης των δύο αυτών ανθρώπων που προσήχθησαν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια κάπως γενεολογικά ολοκληρωμένη εικόνα της οργάνωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν το 97 και άρχισαν να κάνουν ενέργειες το 97. Υπάρχουν άνθρωποι που σταμάτησαν να κάνουν ενέργειες το 92, όπως είναι ο μεγάλος αδελφός Ξηρός. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Κουφοντίνας που ξεκίνησαν το 85. Υπάρχουν οι άνθρωποι που προσήχθησαν σήμερα και για τους οποίους η αστυνομία θεωρεί ότι πήραν μέρος σε κάποιες ενέργειες αρχές της δεκαετίας του 80. Και υπάρχει και ο Αλέκος Γιωτόπουλος, για τον οποίο οι αστυνομικές αρχές λένε ότι πήρε μέρος σε τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις από το 74 μέχρι το 80 της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ως εκτελεστής. Και ως εκτελεστής. Mm-hmm. Οι δικές σου πληροφορίες ποιες είναι? Ο Γιωτόπουλος έχει πει κάτι περισσότερο στις διοκτικές αρχές, τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής? Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο Γιωτόπουλος κρατάει τη στάση που κρατάει το στέλεχος μιας τέτοιας οργάνωσης. Mm-hmm. Θεωρεί τον εαυτό του πολιτικό κρατούμενο. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή να παραδεχθεί, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, να παραδεχθεί την πραγματική του ταυτότητα. Αλλά όσο περνάει η ώρα, αρχίζει και ανοίγεται, όσο μπορεί να ανοιχθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Δείχνει ενδιαφέρον για να μάθει το πού είναι η γυναίκα του. Και υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία από ό,τι στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές δεν πιστεύουν ότι ο κύριος Γιωτόπουλος θα συνεργαστεί μαζί του. Θα ήταν καταστροφικό για το έργο της ζωής του, όποιο και να είναι αυτό, να συνεργαστεί με τις αρχές. Γιατί σκεφτείτε τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί. Θεωρούν ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία, όπως έκανε εξάλλου και στο παρελθόν, για να περάσει ένα μήνυμα στην κοινή γνώμη, αυτό που εκείνος θεωρεί πολιτικό του μήνυμα. Τα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρος του είναι συντριπτικά. Ο κ. Νασιάκος αναφέρθηκε σε ένα αποτύπωμα που βρέθηκε στη Γιάφκα της 17 Νοέμβρη στην οδό Πάτμου. Ωστόσο, πολλοί μιλούν και για την ιστορική γραφομηχανή που μεταφέρθηκε από το σπίτι της οδού Βουτζά στο Βύρονα ή κάποια έγγραφα άλλα στους Λείψους. Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα μέχρι τώρα, μέχρι την ώρα που μιλάμε και ίσως μία ώρα πριν, τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι συντριπτικά. Είναι μάλλον λίγα σε σχέση με στοιχεία που έχουν βρεθεί για άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Πριν όμως ο κύριος Νασιάκος εμφανίστηκε βέβαιος ότι όλα συγκλίνουν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι ο καθοδηγητής και συγγραφέας των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη. Έλεγες νωρίτερα γι' αυτό ότι γνωρίζουμε από το 80 και μετά, από το 84 και μετά, τι έγινε, ποιοι ενέχονται σε αυτές τις υποθέσεις. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο Βασίλης Ξηρός, ο Διονύσης Γεωργιάδης, ο Σάβας Ξηρός, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος βεβαίως ακόμη παραμένει άφαντος. Από το 74 ως το 84, αυτή τη δεκαετία, θα μάθουμε ποτέ ποιοι κάναν τι και ποιοι είναι αυτά τα πρόσωπα?
Καταρχήν το γνωρίζουν οι αρχές. Εμείς δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Mm-hmm. Θα το γνωρίζουμε οριστικά όταν το δικαστήριο αποδειχθεί την επιχειρηματολογία των ανακριτικών αρχών. Από το 1974 έως το 1984 υπάρχουν διάφορες υποθέσεις και διάφορα στοιχεία για κάποιους ανθρώπους που βρισκόταν στον ίδιο, αν θέλετε, πολιτικό κύκλο των ιδρυτών, τα οποία όμως στοιχεία δένονται πολύ δυσκολότερα με τα ευρήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τόσο ο κύριος Σιμίτης όσο και ο κύριος Χρυσοχοΐδης στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είπαν ότι έχει αξιολογηθεί ένα πολύ μικρό μέρος των στοιχείων που βρέθηκαν στα δύο σπίτια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Και επίσης σας θυμίζω ότι ο μεγάλος αδελφός Ξηρός στην πρώτη του κατάθεση στην αστυνομία είχε πει πάρα πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με τη δραστηριότητά του στην οργάνωση. Και σήμερα κυριολεκτικά πέσαμε από τις καρέκλες μας όταν ακούσαμε τον κύριο Νασιάκο να διαβάζει αυτό το μακρύ κατάλογο που αφορούσε περίπου 10 χρόνια δράση της οργάνωσης και τη συμμετοχή του Ξηρού σε αυτήν. 27 συνολικά επιθέσεις. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καβουριάρη και τον Τάσο Τέλογλου για τα όσα πολύ πολύ ενδιαφέροντα μας είπαν απόψε. Μένουμε στο θέμα ασφαλώς, το μεγάλο θέμα των ημερών, των ιστορικών ημερών που διανύουμε, κυρίες και κύριοι. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της τρομοκρατίας μονοπολούν το ενδιαφέρον και στο πολιτικό επίπεδο, όπως είναι απολύτως φυσικό. Κυβερνητικά στελέχη, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται βιασύνη, αλλά ψυχραιμία και μεθοδικότητα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει ο τύπος. Είμαστε σε καλό δρόμο, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός ενημερώνοντας την Κυβερνητική Επιτροπή. Έχουμε όμως πολύ υλικό και μαρτυρίες που πρέπει να εξετάσουμε και γι' αυτό χρειάζεται χρόνος και συστηματική δουλειά. Οι πιέσεις για γρήγορες αποκαλύψεις μπορούν να οδηγήσουν σε λάθη. Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος, τόνισε. Επισήμανε δε ότι η κυβέρνηση προχωρά, όπως και έως σήμερα, με σοβαρότητα και ευθύνη ώστε να επιτύχει την πλήρη εξάρθρωση της τρομοκρατίας. Πρέπει να αντισταθούμε στην τάση μετατροπής του θέματος σε κινηματογραφική ταινία διάρκειας 2 ώρων. Από κοινού, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία ενημέρωσης για τις εξελίξεις. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν με τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ με συντονισμένη παρουσία τους στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις στη διεθνή κοινή γνώμη. Την ικανοποίηση της Νέας Δημοκρατίας για την πρόοδο των ερευνών εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο των ερευνών και στηρίζει την προσπάθεια των διοκτικών αρχών να εξαρθρώσουν την μάστιγα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επί δεκαετίες έδωσε αυτόν τον αγώνα τόσο πολιτικά όσο και θεσμικά με την ψήφιση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός προσδοκά πια την πλήρη διαλεύκανση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης. Χρειάζεται ψυχραιμία, συντονισμένη και προσεκτική δουλειά, επισήμαναν κυβερνητικά στελέχη. Από την πρώτη στιγμή συνέστησα ψυχραιμία σε όλους. Έχουμε μακρά διαδικασία και υπάρχει πολύ πράγμα ακόμη. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, όχι για την κυβέρνηση, αλλά για τη χώρα, γιατί πράγματι αυτό το θέμα της τρομοκρατίας επί τόσα χρόνια έχει κάνει πολλή ζημιά στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι γίνονται πολύ σοβαρά και συστηματικά βήματα με αποτελέσματα. Κυρίαρχο ζήτημα στο οποίο οφείλεται η για 30 χρόνια καθυστέρηση εξάρθρωσης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, οφείλεται ακριβώς ότι η έρευνα είχε αποπροσανατολιστεί σε μοναδική κατεύθυνση έρευνας την αντίσταση, το ΠΑΚ, το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εφόσον λοιπόν απελευθερώθηκε η έρευνα και κινήθηκε προς πάσα κατεύθυνση, έχουμε αποτελέσματα. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ επανέλαβε σήμερα τη θέση του κόμματος ότι μηχανισμοί όπως αυτοί της 17 Νοέμβρη έχουν συνήθως σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Οι κρίκοι όμως που συνδέουν τη 17 Νοέμβρη με τα ξένα κέντρα, με τις ξένες υπηρεσίες και με ελληνικά κέντρα, αυτοί οι κρίκοι ήδη είναι κομμένοι. Ή θα κοπούν και οι έρευνες δεν θα φτάσουν ως εκεί. Με ανακοίνωση του, ο συνασπισμός τονίζει ότι η έρευνα πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και σε βάθος, με σεβασμό του συνταγματικού πλαισίου και χωρίς την παρεμβολή ανεύθυνων σεναριολογιών. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαρθρώσουμε και να απομυθοποιήσουμε το φαινόμενο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλει της κυβέρνησης, και δεν σας το κρύβουμε, είναι η έρευνα να προχωρήσει σε βάθος. Να βρούμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Να καταλάβει και ο τελευταίος, ο πιο δύσπιστος, ας το πούμε έτσι, πολίτης, ότι η τρομοκρατία έχει πια οριστικά εξαρθρωθεί στην Ελλάδα.
Είναι η ώρα της σιωπής για όσους προσπάθησαν να αποπρασανατολίσουν ή να υποβαθμίσουν τις εξελίξεις, τονίζει ο πρόεδρος της ΑΕΚΑ Νίκος Μπίστης. Η αριστερά, που αγωνίστηκε για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και των ατομικών δικαιωμάτων, έχει σταθερό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία. Στο ρόλο του τύπου, κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΤΟ, διευθυντής της Ελευθεροτυπίας. Μερικά δημοσιεύματα, εντέχνως διοχετευμένα, βοήθησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Ίσως να εννοούσε και αυτό. Το οποίο μεταξύ μας δεν είναι και πάρα πολύ δημοσιογραφικό, αλλά είναι αποτελεσματικό. Η διερεύνηση της υπόθεσης απάντησε σε ερωτηματικά χρόνων και αντιμετώπισε πιέσεις που ασκήθηκαν στη χώρα μας, τόνισε και ο Διευθυντής των ΝΕΟΝ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να ελπίζει πια ότι θα δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτή την υπόθεση της τρομοκρατίας. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και ήταν κάτω από τη σκιά της τρομοκρατίας και υφιστάμεθα σαν χώρα πιέσεις και εκβιασμούς και τους ξέρουμε πολύ καλά. Και να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στους τρεις πρώτους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Από το 1984, όταν ήταν 20 χρονών, άρχισε τη δράση του ως μέλος της 17 Νοέμβρη ο Χριστόδουλος Ξηρός. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, ομολόγησε ότι διέπραξε ή συμμετείχε σε τρεις δολοφονίες. Του εκδότη Νίκου Μομφεράτου, του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου και του Αμερικανού στρατιωτικού ακολούθου William Nordin. Αλλά και σε ληστείες, βομβιστικές επιθέσεις, την κλοπή των ρουκετών από το Σικούριο, τον μπαζούκα από το Πολεμικό Μουσείο και τον όπλων από το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα. Ο μικρότερος αδελφός, ο 30χρονος Βασίλης Ξηρός, ομολόγησε σύμφωνα με τις αρχές ότι διέπραξε ή συμμετείχε στις δολοφονίες του εφοπλιστή Περατικού και του Βρετανού ταξίαρχου Σόντερς σε ληστείες και βομβιστικές επιθέσεις. Όσο για τον 26χρονο φίλο του, Διονύση Γεωργιάδη, ομολόγησε ότι ήταν ο ενοικιαστής της Γιάφκας της 17 Νοέμβρη στην Οδό Δαμάρεως. Η αποκάλυψη ότι τρία αδέλφια συμμετείχαν στο επιχειρησιακό κομμάτι της τρομοκρατικής οργάνωσης που υπήρξε φάντασμα για 27 χρόνια προκαλεί ανατριχίλα στην ελληνική κοινωνία. Κατά την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους και περιέγραψαν με λεπτομέρειες τον τρόπο διάπραξής τους. Μεγάλωσαν μαζί και αργότερα ακολούθησαν κοινή πορεία στα σκοτεινά μονοπάτια της τρομοκρατίας. Τους ένωναν δεσμοί αίματος, όχι μόνον οικογενειακοί, αλλά και του αίματος που έχησαν στο όνομα του αγώνα που μόνον εκείνοι γνωρίζουν το σκοπό του. Μένει άφωνος κανείς ακούγοντας το μακρύ κατάλογο των εγκληματικών ενεργειών που ομολόγησε ο μεγαλύτερος αδελφός, ο 44χρονος Χριστόδουλος Ξηρός. Είναι ο μόνος που δραστηριοποιήθηκε πολιτικά, στο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ο Χριστόδουλος Ξηρός ομολόγησε ότι μαζί με άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη διέπραξε ή συμμετείχε στις παρακάτω εγκληματικές ενέργειες. Τις δολοφονίες του εκδότη της απογευματινής Νικόλαου Μαμφεράτου και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη, του βιομηχάνου Δημήτριου Αγγελόπουλου, του Αμερικανού στρατιωτικού ακολούθου William Nordin, τις απόπειρες δολοφονιών του Αμερικανού λοχεία Robert Chant, του Αμερικανού George Carros, του βουλευτή Γιώργου Πέτσου, του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά στην Αθήνα, που είχε ως συνέπεια το θάνατο του διερχόμενου πεζού Αθανάσιου Αξαρλιάν. Επίσης, το θανάσιμο τραυματισμό του αστιφύλακα Ιωάννη Γεωργακόπουλου και τον τραυματισμό 14 ατόμων σε λεωφορείο των ΜΑΤ, τον τραυματισμό 13 Αμερικανών αξιωματικών στο Ρέντι, 10 Αμερικανών αξιωματικών στη Βούλα, το θανάσιμο τραυματισμό του Αμερικανού λοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ, την εκτόξευση δύο ρουκετών καταγραφείων της εταιρείας Βιοχάλκο, επίσης την εισβολή ενόπλων και κλοπή οπλισμού από το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, την κλοπή πολεμικού υλικού από το στρατόπεδο του Σικουρίου στη Λάρισα, την κλοπή μπαζούκας από το Πολεμικό Μουσείο, τη συμπλοκή αστυνομικών στα Σεπόλια. Τις ληστείες στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, κάτω Πετραλώνων, άνω Πετραλώνων, στα Πατήσια και το Παγκράτη. Τη ληστεία στο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος στους Αμπελόκηπους. Τη ληστεία στα ΕΛΤΑ του Εγάλεο και του Βύρωνα. Και στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Εργασίας, στα Πατήσια και το Περιστέρι. Ο Χριστόδουλος Ξηρός ήταν από τους πρώτους που προσήχθησαν στην ασφάλεια μετά τη μοιραία έκρηξη στον Πειραιά. Αφέθη ελεύθερος, αλλά παρακολουθούταν στενά. Τον ακούσαμε μάλιστα επανειλημμένος τις προηγούμενες μέρες να μιλά για σκευωρία εναντίον της οικογένειάς του. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι παραβιάζονται στοιχειώδη δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε πολίτης, ό,τι και να είναι. Πόσο μάλλον τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί καν κατηγορίες. Ο Βασίλης ομολόγησε συμμετοχή στις δολοφονίες του εφοπλιστή Κώστα Περατικού, του Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου Στίβεν Σόντερς, επίσης σε εκρήξεις βομβών στα Πατήσια, κατά των καταστημάτων McDonald's στο Χαλάνδρη και τα Βρυλίσια,
στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Chrysler, Best Cars, Opel, TM Detroit Motors. Τις εκτοξεύσεις ρουκετών στην τράπεζα Citibank, κατά των κεντρικών γραφείων του PASOK, στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης PASOK Γαλατσίου, εναντίον των τραπεζών Chase Manhattan, Midland Bank και Bank National de Paris, αλλά και κατά της οικίας του Βρετανού πρέσβη το 1999. Επίσης, στις ληστείες των ΕΛΤΑ στο Βύρονα, του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Παγκράτη και σε βάρος χρηματαποστολών του ΟΤΕ Πειραιά και Πατησίων. Δεσμοί φιλικοί ένωναν τον 26χρονο Διονύση Γεωργιάδη με δύο αδέλφια της οικογένειας Ξηρού. Με τον Βασίλη μοιράζονταν για ένα διάστημα την ίδια στέγη στην Αθήνα. Μαζί επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη. Από το 1998 ο Γεωργιάδης μπαίνει στο χορό των εγκληματικών ενεργειών. Ομολόγησε την έκρηξη στο υποκατάστημα της Τράπεζας Αλφα-Πίστεως στην Οδό Αχαρνών, τη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στο Παγκράτη και βεβαίως την ενοικίαση διαμερίσματος Κρυσφυγέτου της 17 Νοέμβρη στην Οδό Δαμάριος 73 στο Παγκράτη. Δύο νέα πρόσωπα συμπληρώνουν σήμερα το πάζλ των καταιγιστικών εξελίξεων. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε δύο ακόμη ονόματα ανθρώπων που προσήλθησαν στην ασφάλεια από τη Χιλιαδού Ευβοίας και ανακρίνονται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για συμμετοχή στις δραστηριότητες της 17 Νοέμβρη. Πρόκειται για τον Βασίλειο Τζορτζάτο του Παρασκευό Διονυσίου και τον Θεολόγο Ψαραδέλη του Ευστρατείου. Το παρελθόν του Ψαραδέλη μάλιστα κεντρίζει το ενδιαφέρον, αφού υπάρχουν αναφορές στο πρόσωπό του ως ηγετικού στελέχους του Διεθνιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος με έντονη αντιδικτατορική δράση. Γύρω στις 3:10 το μεσημέρι, τα δύο αδέλφια Ξηρού και ο Διονύσης Γεωργιάδης φθάνουν εν πομπή στην Ευελπίδων. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ο καθένας σε διαφορετικό αυτοκίνητο, μόνος με τις σκέψεις του. Η αστυνομική συνοδεία ισχυρή, τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα απαραίτητα. Τα κτίρια 10 και 16 έχουν εκενωθεί από όσους υπαλλήλους έχουν απομείνει. Την ώρα της μεταφοράς τους απαγορεύτηκε ακόμα και η διέλευση πεζών. Νωρίτερα είχαν μεταφερθεί με γερανούς όλα τα οχήματα μέσα και έξω από τα δικαστήρια, ενώ ελικόπτερα επόπτευαν συνεχώς το χώρο από αέρος. Οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ιωάννη Καραΐσκου, ο οποίος τους διάβασε το μακρύ κατηγορητήριο. Η απάντησή τους, ομολογούμε. Ο Χριστόδουλος Ξηρός βαρύνεται για σειρά κακουργημάτων που αφορούν τη συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, ανθρωποκτονίας, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και όπλων, εκρήξεις κατά σειροήν και ληστείες. Ανάλογες κατηγορίες βαρύνουν και τον αδελφό του Βασίλειο Ξηρό πλην της ληστείας μεταφώνου. Τις λιγότερες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Διονύσης Γεωργιάδης. Κατηγορείται για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, εκρήξεις, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών. Τόσο ο Χριστόδουλος όσο και ο Βασίλης Ξηρός, αλλά και ο Διονύσης Γεωργιάδης δεν ζήτησαν σήμερα δικηγόρο. Ο μοναδικός από τους τρεις που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθέσει την υπόθεσή του σε δικηγόρο είναι ο 44χρονος Χριστόδουλος Ξηρός. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή το απόγευμα. Ενδέχεται μάλιστα να αναζητήσουν νέα προθεσμία εξαντλώντας το 8ωρο δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος. Συνδόμαστε απευθείας με τον Δημήτρη Καρανικόλα που βρίσκεται έξω από το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στο Βύρονα, τη Σμαράγδα Γορογιάννη στον Ευαγγελισμό και τον Νίκο Κουντούρη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από σένα. Φαντάζομαι ότι οι κάτοικοι εκεί της οδού Βουτζά, της πολυκατοικίας οδού Βουτζά, θα ένιωσαν την ίδια έκπληξη με τους κατοίκους των Λειψών, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Μιχάλης Οικονόμου, ο γείτονάς τους, είναι τελικώς ο καθοδηγητής και συγγραφέας των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη, όπως ανέφεραν, όπως είπαν οι ιδιοκτικές αρχές. Όχι μόνο έκπληξη ένιωσαν, αλλά αυτό το οποίο έλεγαν από το πρωί διαρκώς είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Και βέβαια αυτό κυριαρχεί εδώ σε όλη την γειτονιά. Και αυτό το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τους φιλήσικους κατά τα λοιπά ανθρώπους εδώ της γειτονιάς αυτής του Βύρονα είναι πως αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να περάσει ένα προφίλ χαμηλό υπεράνω πάσης υποψίας και βέβαια παράλληλα να έχει αυτή τη δραστηριότητα έτσι όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις οι οποίες έκανε το μεσημέρι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Το βράδυ χθες, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στα γεγονότα, το βράδυ χθες άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήρθαν εδώ, στην οδό Βουτζά 40, στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Αναζήτησαν τον διαχειριστή, τον κύριο Γιάννη Κατσανεβάκη, με τον οποίο είχαν μια ολιγόλεπτη κουβέντα και στη συνέχεια παρουσία του, παρουσία βέβαια και εισαγγελικού λειτουργού, μπήκαν στο διαμέρισμα του τετάρτου όροφου. Δεν το έχουμε πει κατ' επανάληψη, θα το επαναλάβουμε για μια φορά ακόμα, ότι αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το γεγονός πως οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι αξιωματικοί για να ακριβολογήσω, είπαν στον διαχειριστή ότι αν θέλει μπορεί να είναι παρόν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή που θα συλλέγουν τα στοιχεία. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντίθετα, μάλλον παράλληλα, έγινε το ότι μάζεψαν πάρα πολλά στοιχεία. Ένα κέλυφος μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπάρχει και μία γραφομηχανή, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια αρμαθιά κλειδιά και μπόλικα χαρτιά.
τα οποία βέβαια, Μαρία, όλα αυτά εξετάζονται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Και τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τι θα βγει από τους ελέγχους. Να πάμε στη Μαράγδα Αγορογιάννη στον Ευαγγελισμό. Σμαράγδα, υπάρχει πληροφορία ότι οι ιδιοκτικές αρχές, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, έδειξε στο Σάβα Ξηρό φωτογραφία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και εκείνος τον αναγνώρισε. Ακριβώς, Μαρία, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι σημαντικές εξελίξεις εδώ από τον Ευαγγελισμό δρομολογήθηκαν από τη στιγμή που ο Σάββας Ξηρός ανέκτησε την όρασή του. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής του έδειξαν όντως τη φωτογραφία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και στο πρόσωπο αυτού αναγνώρισε τον άνθρωπο με τον οποίο είχε συναντηθεί το Πάσχα στο Παγκράτη και είχαν κανονίσει την βομβιστική επίθεση στον Πειραιά το βράδυ της 29ης Ιουνίου. Την επίθεση που στάθηκε μοιραία και για τον ίδιο και για την οργάνωση. Κατά τα άλλα, η υγεία του Σάββα Ξηρού πάει καλά. Ο Σάββας Ξηρός πάει όλο και καλύτερο. Το απόγευμα ήρθαν εδώ και παρέμειναν για 4 ώρες στο θηρορείο του νοσοκομείου τα μέλη της οικογένειάς του. Η μόνη που κατάφερε και είδε το Σάββα Ξηρό ήταν η μητέρα του, η οποία μας έκανε και μια μικρή δήλωση. Μας ενημέρωσε ότι ο Σάββας Ξηρός είναι ενήμερος για όλη την κατάσταση, ότι ξέρει τι έγινε με τα αδέρφια του. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση της μητέρας του Σάββα Ξηρού. Τον είδα εδώ, Σάββα. Τον είδα. Πώς είναι, πώς είναι. Καλά είναι, μια χαρά. Έμαθε για τα αδέρφια του. Έμαθε όλα τα μου. Πώς αντέδρασε, τι σας είπε. Πάμε και στον Νίκο Κουντούρη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, εκεί όπου εξακολουθεί να κρατείται και να εξετάζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νίκο, να σε ρωτήσω αν έχει προκύψει κάτι νεότερο και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Να πούμε καταρχήν, Μαρία, ότι πριν από λίγα λεπτά ήρθαν εδώ ο Παπατριαντάφυλλος, η σύζυγός του και ο γιος του ο Αυγουστίνος και τους επιτρέπει να ανέβουν στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Κρατούσαν κάποιες τσάντες με ρούχα και τρόφιμα για τα δύο παιδιά τους που είναι κρατούμενοι και για τον φίλο τους. Επίσης, να σας πω ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί η γραφομηχανή που βρέθηκε στο διαμέρισμα του Γιωτόπουλου στο Βύρωνα να είναι η ιστορική γραφομηχανή της οργάνωσης. Και επίσης, μια ακόμη παρατήρηση για τα χτυπήματα που αποδίδουν οι αρχές στο Χριστόδουλο. Υπάρχουν περίπου 10 τρομοκρατικές επιθέσεις κατά προσώπων που έγιναν μετά το 1983, δηλαδή μετά την περίοδο που φέρεται να στρατολογήθηκε στην οργάνωση ο Χριστόδουλος Ξηρός, για τα οποία χτυπήματα δεν έγιναν σήμερα ανακοινώσεις, δηλαδή ο Χριστόδουλος δεν ομολόγησε ή δεν κατονόμασε πρόσωπα που ενέχονται σε αυτές τις επιθέσεις. Είναι ένα θέμα που ερευνούν οι αρχές και όπως πιστεύουν υπάρχουν και άλλα άτομα στην ομάδα των εκτελεστών που φέρονται να γνωρίζουν τα ονόματά τους και θα τα αποκαλύψουν. Και ένα ερώτημα που μένει μέχρι στιγμής αναπάντητο είναι, Νίκο, είναι αν ο Χριστόδουλος Ξηρός στρατολόγησε το Σάββα, τον αδελφό του Σάββα, στην οργάνωση ή έγινε το αντίθετο. Βεβαίως ηλικιακά ο Χριστόδουλος είναι μεγαλύτερος, είναι 44, ο Σάββας Ξηρός είναι 40. Τα χρόνια εκείνα στα οποία αναφέρθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις, δηλαδή γύρω στο 83-84, ήταν 20 χρονών ο Χριστόδουλος Ξηρός και 16 ο Σάββας. Έτσι ακριβώς, είναι κάποιες επιθέσεις από το 83 μέχρι το 94, για τα οποία δεν έχουν δώσει στοιχεία ο Χριστόδουλος και ο Βασίλης ο Ξηρός. Το βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις θα συνεχιστούν, θα δούμε πολλά ακόμη, θα μάθουμε πολλά ακόμη, παραμένεις εκεί, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, στο πατρικό σπίτι του Διονύση Γεωργιάδη στην Καλαμαριά, τόσο η οικογένειά του, όσο οι γείτονες και οι γνωστοί της οικογένειας, ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 26χρονος εμπλέκεται, υπήρξε μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι γονείς του επιμένουν ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Ακούστε μας λίγο. Έχουμε το προσωπικό μας δράμα. Έχετε ενημέρωση από την αστυνομία. Κάτω από το βάρος των εξελίξεων, οι γονείς του Διονύση Γεωργιάδη εγκαταλείπουν το σπίτι τους με τα απολύτως αναγκαία προσωπικά τους είδη. Προφανώς με κατεύθυνση την Αθήνα, όπου κρατεί το 26χρονος γιος τους, έχοντας ομολογήσει τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη. Το κλίμα βαρύ στην οικογένεια Γεωργιάδη. Μέχρι το μεσημέρι, η μητέρα του Διονύση απέκλειε κάθε ενδεχόμενο ο 26χρονος γιος της να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Η ομολογία του όμως και οι ανακοινώσεις του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας για την εμπλοκή του Διονύση τα τελευταία 4 χρόνια σε περίπου 5 επιχειρήσεις της οργάνωσης Φάντασμα αλλάζουν ριζικά το σκηνικό.
Οι γείτονες της οικογένειας στην οδό Πασαλίδη ακούνε με έκπληξη και απορία την είδηση της συμμετοχής του Διονύση σε επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη. Το έβλεπα το παιδί, αλλά δεν το έβλεπα τακτικά όταν δεν έχεις και σχέσεις. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι είχαμε δει κάτι ή είχε γίνει ποτέ κάτι που να δώσει κάποιο σημείο να σκοτώσει. Θέλετε να μας πείτε αν πιέτε στην οπίστευτε. Ο Διονύσης Γεωργιάδης που τον βλέπετε εδώ σε πρόσφατη φωτογραφία από εμφάνισή του στο κλαμπ του Μήλου, πέρα από όποιες άλλες δραστηριότητες είχε, ήταν μέλος του πενταμελούς μουσικού ροκ συγκροτήματος Full House. Το 1997 με το συγκρότημα Rumble Gang είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο σε μουσικό διαγωνισμό που είχε γίνει πάλι στο Μήλο της Θεσσαλονίκης. Η μουσική δράση του Διονύση Γεωργιάδη και των Full House περιλάμβανε εμφανίσεις σε φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Διονύσης μάλιστα θεωρείται από τους επικεφαλείς του συγκροτήματος που κανόνιζαν τις εμφανίσεις του γκρουπ. Έπαιξαν και ως συγκρότημα προπομπό σε συναυλίες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως η Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και η Διονύση Τσακνής, ο Μίλτος Πασχαλίδης και του συγκροτήματος Blues Wire. Οι γονείς του 26χρονου Διονύση Παναγιώτης και Δέσποινα Γεωργιάδη αναζήτησαν το πρωί τη βοήθεια δικηγόρου. Το σπίτι της οικογένειας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ερευνάται εξονυχιστικά. Είναι το σπίτι στην οδό Πασαλίδη, όπου Γεωργιάδη συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, επιστρέφοντας από διακοπές στις Ποράδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το ΣΕ 130, που μετέφερε στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τον 12ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και τον αδελφό του Σάβα Ξηρού, Βασίλη, κατηγορούμενος και αυτός για σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από αμερικανικής πλευράς στα όσα γίνονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Ο ανταποκριτής της ΝΕΤΟ, Δημήτρης Απόκης, από την Αμερικανική Πρωτεύουσα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει τώρα περισσότερα. Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα σας από το State Department. Mm-hmm. Πριν από λίγη ώρα θα πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών ξεκίνησε με το θέμα της 17 Νοέμβρη. Ήταν η πρώτη ερώτηση και ο εκπρόσωπος του State Department, ο Richard Boucher, απένει με επένους στις ελληνικές αρχές και στην ελληνική κυβέρνηση για τις δράσεις εναντίον της 17 Νοέμβρη των τελευταίων ημερών. Και όπως είπε, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έχει συλληφθεί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, τότε θα πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι επανέλαβε για μία ακόμη φορά την πολύ καλή συνεργασία που επικρατεί μεταξύ των διοκτικών αρχών των δύο χωρών, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε συμμετοχή Αμερικανικών υπηρεσιών στις πρόσφατες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ερώτηση για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην περίπτωση που αποδειχθεί η συμμετοχή των συλληφθέντων στις εκτελέσεις των Αμερικανών πολιτών, πρόκειται να ζητήσουν την έκδοσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστούν, χαρακτήρισε μια τέτοια κουβέντα προώρη, αλλά ταυτόχρονα επισήμανε ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένων Πολιτείων και αν όταν σχηματιστούν οι κατηγορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναδούν αυτό το θέμα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Απόκη. Με εκτενή ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και συνεχείς ανταποκρίσεις, το CNN, το BBC και το Reuters αναμεταδίδουν τις εξελίξεις γύρω από την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες ενημερώνουν συνεχώς τις ηλεκτρονικές σελίδες τους, παραθέτοντας αφιερώματα στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Greek police have just finished a news conference about the latest breakthrough in hunting down the terrorist group November 17. The group has been blamed for 23 killings since 1975. Antti Karasava joins us on the phone now from Athens with more details. Antti. Shihab, yes. The news conference has just ended and Police Commissioner Fortis Nasiakos has in fact confirmed that police were holding a terror suspect believed to be a mastermind of the 17 November terror group. The Police Commissioner Nasiakos identified the alleged terrorist as Alexandros Yotopoulos, operating for years under the alias Michalis Economou. Από το CNN στο BBC, οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη κάνουν το γύρο του κόσμου, με κορυφαίο σημείο αναφοράς πλέον τις σημαντικότατες αποκαλύψεις στη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, Φώτη Νασιάκου. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως όσον αφορά το πρόσωπο του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, οι διατυπώσεις είναι προσεκτικές. Και τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια αποκαλούν τον συλληφθέντα ως φερόμενο ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο
Greek police have arrested a university professor suspected of being a leader of the November 17 militant group. The man was captured on the island of Lipsi, 200 kilometers east of Athens. Since then, the mid-70s, the group has been responsible for 23 murders, including a CIA chief and several politicians. The arrested man is suspected of being a founder member of the organization. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα ρεπορτάζ των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων Associated Press και Reuters. Ο ανταποκριτής του Reuters, Κάρολος Γκρόχμαν, αναμεταδίδει όλες τις τελευταίες εξελίξεις χωρίς σχόλια. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους Βασίλη και Χριστόδουλο Ξηρό και στον Διονύση Γεωργιάδη. Κυρίως όμως την αποκάλυψη πως ο Βασίλης Ξηρός ομολόγησε τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βρετανού ακόλουθου Στίβεν Σόντερ στην Κηφισίας πριν από 2 χρόνια. Στο ρεπορτάζ του, το Associated Press, όπως και το CNN, επικαλείται το ραδιόφωνο της NET όσον αφορά την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής ομάδας στους Λειψούς. Και σχολιάζει πως η σύλληψη ενός ανώτατου στελέχου στις 17 Νοέμβρη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικότατη πρόοδο για την ελληνική αστυνομία, που δεν έχει εξακριβώσει την ταυτότητα κανενός μέλους της οργάνωσης από το 1975, οπότε και εκτελέστηκε ως σταθμάρχης της CIA. Το θέμα καλύπτεται με εκτενές ρεπορτάζ του Τζον Καρ και του Ντάνιελ Μαγκρόρι και από τους Times της Νέας Υόρκης. Με τίτλο «Η ελληνική αστυνομία βρήκε το πιστόλι που σκότωσε το Βρετανό διπλωμάτη», προτάσσουν τις εξελίξεις στην υπόθεση του Στίβεν Σόντερς και ακολούθως καταγράφουν όλες τις πληροφορίες όπως μεταδίδονται από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και τον άφαντο Δημήτρη Κουφοντίνα. Με τίτλο «Οι έλεγχοι συνδέουν το πιστόλι που κατασχέθηκε με τη δολοφονία του Βρετανού ακόλουθου», η εφημερίδα Guardian υιοθετεί ακριβώς την ίδια προσέγγιση. Οι συλλήψεις του Αλέκου Γιωτόπουλου και των αδελφών Ξηρού προβάλλονται σήμερα στα δελτία ειδήσεων των ενδιαφέρων των Άγγλων, βρίσκεται στη σύνδεση των συντηφθέντων με τη δολοφονία του Στίβεν Σόντερς. Οι αστυνομικοί της Scotland Yard που βρίσκονται στην Αθήνα θέλουν οπωσδήποτε να συγκεντρώσουν όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες της επιχείρησης της 17 Νοέμβρη που οδήγησε στη δολοφονία του Βρετανού διπλωμάτη. Αυτή άλλωστε είναι και η επίσημη αποστολή τους. Στο μεταξύ, η επίσημη βρετανική πλευρά, δια το εκπροσώπου του Foreign Office, εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή της για τις συλλήψεις στελεχών της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και χαρακτήρισε πάλι άριστη και αποτελεσματική τη συνεργασία της Scotland Yard με τις ελληνικές αρχές και την ελληνική αστυνομία. Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις σχετικά με τη 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες τρομοκράτες είχαν επιτεθεί στο παρελθόν τόσο εναντίον γερμανικών επιχειρήσεων στην Αθήνα, όσο και εναντίον της γερμανικής πρεσβείας. Όμως, οι επίσημες αντιδράσεις είναι πολύ προσεκτικές. Δεν σχολιάζουμε το θέμα, επειδή η ανάκριση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είπε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο. Ανάλογη στάση κρατά και ο εισαγγελέας του Βερολίνου, Ντέτλεφ Μάλις, που έχει απαγγείλει κατηγορία κατά του Γερμανού τρομοκράτη Johannes Weinrich, ως ηθήνοντος νου στην επίθεση κατά Σαουδαράβων διπλωματών το 1983 στην Αθήνα. Δεν είμαι άμεσα ενημερωμένος για τις νέες εξελίξεις. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν προκύψει για μένα στοιχεία που θα οδηγούσαν σε διεύρυνση της κατηγορίας κατά του Weinrich, είπε. Το σύνολο σχεδόν του ισπανικού τύπου αναφέρεται σήμερα στη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ενώ χαρακτηρίζουν την υπόθεση της ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης ως την πιο παράξενη των τελευταίων δεκαετιών. Επί 27 χρόνια οι ελληνικές αρχές δεν μπόρεσαν να συλλάβουν ούτε ένα μέλος της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Έχει τίτλο σήμερα η εφημερίδα El País. Η εφημερίδα El Mundo αναφέρεται στην ιδιότητα του 60χρονου καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Στρασβούργου, Αλέκου Γιωτόπουλου, κατοίκου Αθηνών τα τελευταία 10 χρόνια, γνωστό με το όνομα Μιχάλης Οικονόμου. Ο τίτλος της εφημερίδας είναι «Συνελήφθη χθες τους Λειψούς από την ελληνική αστυνομία και ανακρίνεται ο φερόμενος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη». Όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τα τελευταία χρόνια ζούσε με τη Γαλλίδα Μαρή Τερέζ Πενό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται η κυρία Πενό. Η ανταποκρίτρια της ΝΕΤ στο Παρίσι, Θωμαής Παπαϊωάννου, μίλησε με την αδελφή της. Ονομάζεται Φανού Πεϊνό, ζει στο νότο της Γαλλίας. Η αδελφή της Μαρή Τερέζ Πεϊνό, η Μάιτε, όπως είναι το χαϊδευτικό, καταζητείται από την ελληνική αστυνομία ως η σύντροφος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της 17 Νοέμβρη. Η Φανού Πεϊνό το γνωρίζει πολύ καλά σαν Μισελ, το επίθετο το θυμάται με δυσκολία. Μισελ, je t'ai jamais le nom, Michalis,
comment c'est le nom? Echo. Ah, je ne sais pas prononcer, je ne sais pas le dire. En tous les cas, je suis sûre que c'est Michel. Έπεσε από τα σύννεφα όταν η ΕΡΤ της ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μισελ Οικονόμου ή πλέον Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Adorable. Vraiment très très cool, très gentil. Attendez, ce matin le ciel m'est tombé sur la tête quand votre collègue m'a dit ça. J'ai cru que j'avais eu un infarctus. Vous l'imaginez de recevoir un appel comme ça? Γνωρίζοντας πλέον ότι η Marie-Thérèse Peinot καταζητείται, τη δικαιολογεί και προσπαθεί να την καλύψει. Oui, bien sûr, j'ai essayé d'appeler aujourd'hui, mais bon, dans la journée, c'est très rare que je l'appelle parce qu'elle sort, elle fait d'autres choses, je ne sais pas, moi, comme moi, je ne suis pas toute la journée chez moi non plus. Η ίδια γνωρίζει καλά το εξοχικό σπίτι στους Λειψούς, γιατί λατρεύει τις διακοπές στην Ελλάδα, αλλά αρνείται να δώσει λεπτομέρειες. Η Φανού Πεϊνό είναι κατηγορηματική ότι ο Μισελ Οικονόμου, ο σύντροφος της αδερφής της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ήταν ή δεν συμπεριφερόταν σαν τρομοκράτης. Άλλωστε, της είπε η Μαρή Τερέζ και ο Μισελ, όπως ο ίδιος ομολόγησε Γιωτόπουλος, ότι ήταν οικονομολόγος και όχι καθηγητής. Μιλούσε πολύ καλά γαλλικά, γιατί σπούδασε στη Γαλλία, όπως την πληροφόρησε το ζευγάρι. Η οικογένεια Πεϊνό ανησυχεί πολύ για τη Μαρή-Τερέζ, σίγουρη ότι δεν θα επιστρέψει στη Γαλλία αφού το σπίτι της και η ζωή της είναι στην Αθήνα. Άλλωστε η πολύχρονη μάχη της με τον καρκίνο δεν της επιτρέπει μεγάλες μετακινήσεις. Μακάρι όλα αυτά να είναι ένα κακό όνειρο, εύχεται η Φανού Πεϊνό. Τις καταιγιστικές εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, στις έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, σχολίασε πριν από λίγο η χείρα του Βρετανού ταξίρχου Στίβεν Σόντερς Χίδρα. You must feel a degree of relief at the news from Athens today. I suppose when I thought this news would ever break, I wasn't quite sure how I would react, but certainly I'm very pleased at the news. You've really expressed concern that really there might have been some kind of political cover at some level, at some point in history, for this group. Do you believe they were acting alone, or do you think there's still more of this story to come out? But I really don't feel any of the hierarchy in governments were ever covering them up, or in the police force were ever covering them up. I think certainly now the fact has proven that they certainly were a little unit on their own, and you know, they've been hung by their own mistake. Οι αδελφοί Ξηρού, Χριστόδουλος και Βασίλης ομολόγησαν αμέσως τη συμμετοχή τους στην οργάνωση 17 Νοέμβρη, όταν οι ανακριτές τους είπαν τα κωδικά ονόματα με τα οποία τους αποκαλούσαν. Σύμφωνα με έγκαιρες δικαστικές πηγές, ελπίζουν ότι με την ομολογία τους θα τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Ήρεμοι και αποφασισμένοι εμφανίστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θεόνης Μπούρη τα αδέλφια Ξηρού, Χριστόδουλος και Βασίλης. Περισσότερο ταραγμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ο Διονύσης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με έγκυρες δικαστικές πηγές και όπως προκύπτει από τη δικογραφία που μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, ο Χριστόδουλος Ξηρός ομολόγησε και αυτός σαν έτοιμος από καιρό, αμέσως αφού άκουσε από τους ανακριτές του το κωδικό όνομα με το οποίο τον αποκαλούσαν στην οργάνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δικαστικών αρμοδίων πηγών, τα αδέλφια Ξηρού ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στις 17 Νοέμβρη, διότι ευελπιστούν να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης, όπως ορίζει ο νόμος. Ακόμη και να αποφυλακιστούν μετά από 10 χρόνια. Θεωρώ αυτή τη στιγμή πολύ καλή στιγμή για τον τόπο μας, πολύ καλή στιγμή για το πολιτικό σύστημα και για τις πολιτικές δυνάμεις. Ας δούμε τις διαδικασίες από σήμερα και στο εξής. Καταρχήν, ο Βασίλης Ξηρός και ο Διονύσης Γεωργιάδης δήλωσαν στην ανακρίτρια ότι δεν χρειάζονται δικηγόρο. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος στην οργάνωση, δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστεί αργότερα. Ακόμη, παρά τα σενάρια, δεν έχει αποφασιστεί ο χώρος που θα γίνει η δίκη. Αυτή η δίκη πάντως αναμένεται να είναι πράγματι η δίκη του αιώνα.